Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Είναι ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης κοντά μας, ο κύριος Κώστας Βογιατζής. Η Λαϊκή Συσπήρωση τελικά δεν θα εκπροσωπηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ξάνθης. Κύριε Βογιατζή, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κυρία Οικονόμου, σε εσάς και τους ακροατές σας. Η παράταξη πήγε πάρα πολύ καλά σε σχέση και με τις προηγούμενες αναμετρήσεις, εκλογικές, αντίστοιχες εκλογικές αναμετρήσεις. Εκτιμώ, βλέποντας τα αποτελέσματα, τα έχω μπροστά μου κύριε Βογιατζή, ότι είχατε μια σημαντικότατη αύξηση των δυνάμεών σας, αλλά σκοντάψατε πάνω στον εκλογικό νόμο. Δεν σκοντάψαμε εμείς, μάλλον αυτοί μας σκόνταψαν. Δηλαδή έχει πιάσει και το μέτρο εισόδου η Λαϊκή Συσπήρωση, είναι λίγο πάνω από το 3% και τους ψήφους που ορίζονται, αλλά τα σκαλοπάτια τα οποία, έτσι να το πω, ορίζει ο νόμος για την είσοδο μιας παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο, δυστυχώς αποτρέπουν την είσοδό της στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή τη φορά, σε αυτή τη θητεία, τη νέα θητεία. Ακριβώς, κύριε Οικονόμου. Καταρχήν, να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους και όσες στήριξαν το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης του Δήμου Ξάνθης. Όπως είπαμε και προεκλογικά, ήταν ένα ανανεωμένο ψηφοδέλτιο και σε νέα πρόσωπα, αλλά και αριθμητικά. Και όπως είπατε στον πρόλογό σας, η Λαϊκή Συσπήρωση, παρόλο που είχαμε μια αρκετά μεγάλη αύξηση που ξεπέρασε το ποσοστό του 65% σε σχέση με τους ψήφους που πήραμε το 2019, πιάνουμε τώρα το 3% που λέει ο νόμος, αλλά λόγω του χαρακτήρα που έχει αυτός ο νόμος του καλπονοθευτικού, δεν εκλέγουμε δημοτικό σύμβουλο λόγω του εκλογικού μέτρου. Το μέτρο δεν πιάνει η Λαϊκή Συσπήρωση, το οποίο ακριβώς προκύπτει μέσα από απίστευτες μαθηματικές πράξεις. Ναι. Σαφώς είναι το θετικό το ότι είχαμε αυτή την αύξηση, δεν ήταν όμως αυτή που θα μας επέτρεπε να εκλέξουμε Δημοτικό Σύμβουλο. Είναι ιδιαίτερα σημαντική αύξηση στις λαϊκές περιοχές της Ξάνθης. Και όπως θα δώσουμε και στη δημοσιότητα βέβαια ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπήρωσης σχετικά με το εκλογικό επιτρέπον στον πρώτο γύρο. Πότε θα δοθεί αυτή η ανακοίνωση, θα σήμερα? Θα δοθεί σήμερα, ναι, τις επόμενες ώρες. Και φυσικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που μας ψήφισε, ξεπερνώντας διλήμματα, εξαναγκασμούς, αλλά και όλο το όριο των μηχανισμών που υπήρχαν πριν τις εκλογές, αλλά και την ημέρα των εκλογών. Σε ό,τι αφορά, και πρέπει να το δώσουμε αυτό μέσα από τη συνομιλία σας και την εκπομπή σας, ότι στη δεύτερη Κυριακή των εκλογών, των τοπικών εκλογών, το δίλημα δεν είναι οι δύο συνδυασμοί του κυρίου Τσέπελη και του κυρίου Κοντού. Εμείς λέμε ότι και οι δύο συνδυασμοί και οι δύο υποψήφοι δήμαρχοι δεν αφισβητούν τη λειτουργία του Δήμου Ξάνθης ως dealer των εργολάβων και των επιχειρηματιών. Αποδείχθηκε άλλωστε και από τη θητεία της Δημοτικής Αρχής. Και εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση, ο συνδυασμός, η παράταξη η οποία στηρίζει το ΚΚΕ, απευθύνεται με ενιαίο τρόπο και στην πρώτη Κυριακή και στη δεύτερη. Δηλαδή, να καταδικάσουμε τους συνδυασμούς και τις πολιτικές που αυτοί ευαγγελίζονται και ανέφερα παραπάνω, και τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία ταλανίζουν τον απλό λαϊκό κόσμο, δεν αλλάζουμε στάση. Εμείς λέμε ότι στο δεύτερο γύρο προτείνουμε, καλούμε τον κόσμο, τον εργατό κόσμο που μας στήριξε, να ψηφίσει άκυρο ή λευκό, και είναι μια καθαρά πολιτική στάση η οποία είναι απόλυτα συνεπής με αυτά που λέγαμε και προεκλογικά. Εν κατακλείδη, είναι μια θέση πολιτική, όπως λέει ο κύριος Βογιατζής, είναι κομματική, είναι ανακοίνωση επίσημη του κόμματος, κύριε Βογιατζή, σε όλους τους δήμους, παντού όπου δεν υπάρχουν μονομάχοι της δεύτερης Κυριακής με τη Λαϊκή Συσπήρωση, γιατί στο Δήμο Πατρέων θα δώσει μάχη την ερχόμενη Κυριακή ο κύριος Πελετίδης,
ο απερχόμενος δήμαρχος. Είναι και αλλού. Το Κουκουέ πήγε πάρα πολύ καλά. Ίσως ήταν ο κερδισμένος αυτών των αυτοδιοικητικών εκλογών, αυτής της Μάικης, αυτών των εκλογών. Όπως εκτιμάμε, και από τις πρόσφατες εθνικές εκλογές, πιο πάνω είστε σε επίπεδο επικράτειας, κύριε Βογιατζή. Κοιτάξτε, αν δείτε κατά ποσοστά στην περιφέρεια Αττικής, σε διάφορες περιφέρειες. Μα γι' αυτό το λέω. Δήμο Αθηνών, σε διάφορους δήμους. Καταρχήν, η Λαϊκή Συσπήρωση είναι δημοτική αρχή στο Δήμο Ικαρίας, από την πρώτη Κυριακή. Διεκδικεί 6 δήμους στην περιοχή της Αττικής. Συγγνώμη, 6 δήμους συνολικά σε όλη την Ελλάδα, αλλά υπάρχει και ο Δήμος Πατρέων, ο Δήμος Τυρνάβου, που διεκδικεί η Λαϊκή Συσπήρωση την πρωτιά. Εκεί δεν ισχύει βέβαια το άκυρο, η αποχή και το λευκό. Εκεί φυσικά, καλούνται εκεί να πάνε και να... Να στηρίξει τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπήρωσης. Αλλά όπου δεν πέρασε στο δεύτερο γύρο Λαϊκής Συσπήρωσης, είναι κομματική απόφαση αυτή η στάση. Σαν συνέχεια των βουλευτικών εκλογών, που είχαμε και την αύξηση του ποσοστού κοντά στο 7,8 τον Ιούνιο του 2023, είναι το ζήτημα ότι γενικότερα ένας κόσμος μέσω της ψήφου του αλλά και των αγώνων του αφισβητεί την κυρίαρχη πολιτική. Έτσι το ερμηνεύεται. Αυτό το ζήτημα, αυτό το σημειωτόν βέβαια, αυτό το σημειωτόν και με τις όλες εξέλιξεις που βιώσαμε από το τραγικό έγκλημα στα Τέμπη, τις πλημμύρες στην περιοχή της Θεσσαλίας, τις φωτιές εδώ στην περιοχή μας, στη Θράκη, στον Εύρο, στη Δαδιά, στην Αττική, στην Κέρκυρα, στη Ρόδο, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό, όλα αυτά τα γεγονότα, όλα αυτές οι τραγικές στιγμές και μέσω της πολιτικής διάστασης που υπάρχει και την έχει βγάλει προς τα έξω, την έχει αναλύσει, την έχει συζητήσει με τον κόσμο, το ΚΚΕ, τα μέλη, τα στελέχη της, αλλά και μέσω των τοπικών εκλογών, ταρακουνά ένα κόσμο, βγάζει πολιτικά συμπεράσματα. Μας εμπιστεύεται την ψήφο του. Όλο αυτό το πράγμα λέμε ότι στους αγώνες στους οποίους πρέπει να έρθουν, και αυτό καταλήγει και ανακοίνωση με τους φοδοθέτες στην δημοσιότητα, θέλουμε να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα μας, να έχει η ζωή μας χρώμα, ελπίδα και προοπτική, έτσι ώστε να ανακουφίζεται και η καθημερινότητά μας και στην πόλη μας κοντά στη μαυρίλα που ζούμε. Άλλωστε οι εξελίξεις είναι συνεχείς, κυρία Οικονομού. Βλέπουμε τι γίνεται με τις εξελίξεις που υπάρχει στη Μέση Ανατολή και στην Παλαιστίνη, όπου απειλείται ακόμα πιο κοντά στην περιοχή μας μια γενικότερη πολιτική σύγκρουση. Αυτό δεν ξεφεύγει από το ζήτημα των τοπικών εκλογών και των δημοτικών αρχών. Το επισημάναμε πάρα πολλές φορές με στο Δημοτικό Συμβούλιο την θητεία 19-23 με τις συνεκπαιδεύσεις που κάνανε εδώ στην είναι το εκεί για Αμερικάνοι με τις ελληνικές δυνάμεις στο Πετροχώρι, με τη βάση στην Αλεξανδρούπολη. Όλα αυτά που βιώνουμε σαν καθημερινότητα και στην Ελλάδα και στην Ξάνθη και στη Θράκη δεν είναι αποκομμένα από τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις αλλά και τις πρόβες πολέμου και τους θύλακες πολέμου που δημιουργούνται πολύ κοντά στην περιοχή μας. Ήδη, σαν προέκταση αυτών που λέω, να πω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη στέλνει φρεγάτα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής με την σύγκρουση που υπάρχει εκεί τώρα στα εδάφη της Παλαιστίνης και του Ισραήλ. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα είναι αλληλεύετα. Εμείς θα συνεχίσουμε να τα αναδεικνύουμε και σαν κομματική οργάνωση Ξάνθης του ΚΚΕ με ό,τι βήμα μας δίνεται, εν πάση περιπτώσει, αλλά κυρίως με την επαφή και τη συμμετοχή του κόσμου μέσα από συλλόγους και μαζικούς φορείς στην περιοχή μας. Για το Δήμο Ξάνθης πάντως, η Λαϊκή Συσπήρωση και, στο Δήμο Αυδείρων, όπου κατεβαίνει και εκεί η Λαϊκή Συσπήρωση, και εκεί δεν κατάφερε να εκπροσωπηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο των Αυδείρων η παράταξη με επικεφαλής υποψηφία δήμαρχο τη Βούλα την Μαχαιρίδου. Και εδώ σκόνταψη, είπαμε, πάνω στον εκλογικό νόμο. Η Λαϊκή Συσπήρωση, κύριε Βογιατζή, που θα μου επιτρέψετε να το πω, είχε μία έντονη παρουσία από την επαναφορά της, θα έλεγα, στα έδρανα, μετά από αρκετά χρόνια του Δημοτικού Συμβουλίου της Ξάνθης και στα χρόνια της μεγάλης οικονομικής κρίσης και των μνημονίων, και μέσω της Λαϊκής Επιτροπής, αλλά και με παρεμβάσεις
μέσα στο Συμβούλιο και τώρα σε αυτήν την τη θητεία η οποία λύγει. Και βεβαίως είπαμε δεν θα είναι αυτή η φωνή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ξάνθης. Ομολογουμένως και εγώ βλέποντας ότι ξεπερνάτε και λίγο το μέτρο, βλέποντας και τον αριθμό των ψήφων, θεώρησα ότι θα την πάρετε τη μία έδρα κύριε Βογιατζή, αλλά είναι και τα υπόλοιπα, είναι και το μέτρο, όλα θα εξαρτηθούν και τη δεύτερη Κυριακή και από τα υπόλοιπα. Και του δεύτερου, έτσι δεν είναι? Ναι. Και από τα υπόλοιπα του δεύτερου, από τους δύο μονομάχους. Αλλά έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, δεν μπαίνει η λαϊκή συσπήρωση στο Δημοτικό. Προεκλογικά ότι στην παρούσα φάση, αυτό που θέλει να κάνει ο εκλογικός νόμος είναι να πετάξει τους μικρούς συνδυασμούς και ιδιαίτερα της λαϊκής συσπήρωσης στα δημοτικά συμβούλια. Εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα μας καθημερινά. Mm-hmm. Σαφώς ένα βήμα που είχαμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξάνθης το στερούμαστε αυτή τη στιγμή, αλλά δεν σημαίνει ότι σαν κομματική οργάνωση Ξάνθης του ΚΚΕ θα κάνουμε παρεμβάσεις, θα κάνουμε προσπάθειες, θα κάνουμε αγώνες για όλα τα ζητήματα τα οποία ταλανίζουν την καθημερινότητα και την πολιτική ζωή του τόπου. Μάλιστα. Αυτή είναι η δέσμευση του Κώστα του Βογιατζή. Βεβαίως η παράταξη παραμένει ενεργή, δεν διαλύει τη λαϊκή συσπήρωση. Παρούσα θα είναι και στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και θα δώσει τις μάχες της. Και στην περιφέρεια πήγε καλά η λαϊκή συσπήρωση. Ναι. Είχαμε άνοδο. Είχε άνοδο. Εκεί θα εκπροσωπηθεί. Εκεί εκπροσωπείται στα έδρανα του περιφερειακού. Εκπροσωπείται, αλλά καταλαβαίνετε ότι βάσει του εκλογικού νόμου. Τσουρεμένη θα μου πείτε, σε αριθμό συμβούλων. Ναι. Βγάζει από τρεις που είχε στην προηγούμενη με μικρότερο ποσοστό, βγάζει έναν. Βγάζει έναν. Οπότε καταλαβαίνετε τι. Ο Διονύσης Οκλάδης. Ο Διονύσης Οκλάδης θα είναι. Ο εκπρόσωπος της λαϊκής συσπήρωσης σε επίπεδο περιφέρειας. Ναι, με ένα ποσοστό πάνω από το 5%, κοντά 6, πάνω από το 5% αν θυμάμαι καλά. 5,75% αν δεν κάνω λάθος. Ναι, κάπου εκεί, κοντά στο 6%. Είναι το ποσοστό της λαϊκής συσπήρωσης. Κύριε Βογιατζή. Στην περιφέρεια. Κρατάμε τις δεσμεύσεις σας και βεβαίως τη φωνή της λαϊκής συσπήρωσης, έξω βέβαια από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά μέσα στην πόλη της Ξάνθης, μέσα στο Δήμο της Ξάνθης. Ο κόσμος μας ξέρει, μας γνωρίζει και κοιτάξτε, τα κέρδη που είχε γενικότερα ο ελληνικός λαός ήταν όταν αγκάλιαζε, συμπορεύτηκε και οργανώθηκε μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ. Και αυτή θα είναι η επιδίωξή μας και τα επόμενα χρόνια. Δεν λέμε ότι δεν στεναχωρηθήκαμε από το αποτέλεσμα έτσι όπως εξελίχθηκε η όλη κατάσταση. Επαναλαμβάνω, δώσαμε έναν αγώνα καθαρό ενάντια σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Έτσι το αναφέρουμε, το ανέφερα και προηγουμένως σε διλήμματα, εξαναγκασμούς, αλλά και όριο μηχανισμών που υπήρχαν στη διάρκεια και την προεκλογική αλλά και την ημέρα των εκλογών. Και βέβαια θα πρέπει και ο κόσμος να βγάλει και τα συμπεράσματά του. Μάλιστα. Η λαϊκή συσπήρωση Ξάνθης καλεί σε Άκυρο, Λευκό ή και αποχή, έτσι. Το δεύτερο γύρο. Πώς θα... Πώς θα το είναι ο τρόπος για να δείξει και την αντίθεσή του και στους δύο. Μάλιστα. Κύριε Βογιατζή, καλή συνέχεια εγώ θα πω, γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν θα λείψει η φωνή, τουλάχιστον από τα πολιτικά δρόμενα, έτσι, στην περιοχή μας. Να είστε καλά. Εννοείται αυτό. Να είστε καλά γιατί. Τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, δεν μπαίνει η λαϊκή συσπήρωση, δεν θα εκπροσωπηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο νέο αυτό το οποίο θα εκλεγεί από αυτή την αυτοδιοικητική μάχη. Ακούσατε και τον κύριο Βογιατζή, θα βγει και μία ανακοίνωση, μας είπε, τις επόμενες ώρες, μέσα στην διάρκεια της ημέρας, από την λαϊκή συσπήρωση Ξάνθης. Και βεβαίως το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στην αναμέτρηση της επόμενης Κυριακής. Δύο δήμοι, το επαναλαμβάνουμε, στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, θα εκλέξουν τη νέα Δημοτική Αρχή μεταξύ των δύο μονομάχων, στην Ξάνθη, Δήμος Ξάνθης και στο Δήμο της Μίκης, και φυσικά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι επαναληπτικές εκλογές με μονομάχους τον κύριο Χρήστο Μέτιο και τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη. Εμείς θα κάνουμε ένα πολύ μικρό